Bruce Lee, ο μεγάλος μικρός δράκος, το παιδί της φωτιάς και του νερού, ο θρύλος των πολεμικών τεχνών. Ήταν όμως μόνο αυτό? Ηθοποιός, ποιητής, συγγραφέας, φιλόσοφος, χορευτής και ένας εξαιρετικά γρήγορος και δυνατός πυγμάχος. Ένα μείγμα ταλέντων που θα συνέθεταν μια τεράστια πολιτιστική προσωπικότητα, έναν από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα, όπως θα τον χαρακτήριζε το περιοδικό Time. Θα γεννηθεί τη χρονιά και την ώρα του δράκου, στις 27 Νοεμβρίου 1940 στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και περιόδευε ο πατέρας του ως υψήφωνος και μέλος της Καντονέζικης Όπερας. 3 μήνες αργότερα, η οικογένεια θα επιστρέψει στο Hong Kong. You still think of yourself Chinese, or do you ever think of yourself as North American? You know what I want to think of myself? As a human being. Ο μικρός Bruce, σε βρεφική ακόμα ηλικία, θα πρωτοεμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη, ενώ από την ηλικία των 6 ετών και έπειτα θα παίξει σε πολλές ταινίες. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τα 18 του θα εμφανιστεί σε περισσότερες από 20 ταινίες. Θα αναζητήσει τα μυστικά των πολεμικών τεχνών και ιδιαίτερα του Kung Fu, που βασίζεται στη φιλοσοφία του Ταοϊσμού και του Ζεν. Οι πολεμικές τέχνες είναι ενδοσκόπηση και φιλοσοφία, θα έλεγε. Ανάμεσα στα ταλέντα και τις αναζητήσεις του και ο χορός, τον οποίον θα παρομοιάσει αργότερα και με τις πολεμικές τέχνες. Μάλιστα το 1959, ο Bruce Lee θα κερδίσει το πρωτάθλημα τσα-τσα στο Hong Kong. But martial art has a very, very deep meaning as far as my life is concerned, because as an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art. Όντας ατίθασος έφηβος, θα έμπλεκε συχνά σωδομαχίες και θα κινδύνευε ακόμα και με φυλάκιση. Έτσι, με την ενηλικίωσή του, οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στην Αμερική. Θα μπει στο πανεπιστήμιο, όπου και θα σπουδάσει φιλοσοφία και δράμα. Στο πανεπιστήμιο θα γνωρίσει και τη μετέπειτα σύζυγό του Λίντα. Θα συνεχίσει να μελετά την ιστορία και να προσπαθεί να προσεγγίσει την ουσία των πολεμικών τεχνών διανοητικά. Σε μια επίδειξη στην Καλιφόρνια, ένας κομμωτής θα ξεχωρίσει το στυλ του και θα τον προτείνει σε έναν φίλο του, παραγωγό ταινιών. Ο Bruce Lee υπογράφει 5ετές συμβόλαιο για την τηλεόραση και μετακομίζει στο Hollywood, όπου θα λάμψει το αστέρι του, θα πρωταγωνιστήσει σε ταινίες με μεγάλες πωλήσεις και θα καταφέρει να μπολιάσει τη Δύση με την τέχνη του Kung Fu. Από τα 22 του θα καταγράφει συστηματικά τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, με τις σημειώσεις του να φτάνουν τους 7 τόμους και να αποτελούν το υλικό για τα βιβλία που αργότερα θα εξέδιδε. Θα συνεχίσει να εξασκείται στις πολεμικές τέχνες, θα διδάσκει και θα αρχίσει να διαμορφώνει έναν δικό του συνδυασμό κινήσεων Kung Fu και Box, τον οποίο θα ονομάσει Jeet Kune Do. All type of knowledge ultimately means self-knowledge. So therefore they are coming into and ask me to teach them not so much of how to defend themselves or how to do somebody in. Rather, they want to learn to express themselves through some movement, be it anger, be it determination or whatsoever. So in other words, what I'm saying therefore is that he is paying me to show him in combative form the art of expressing the human body. Αν αγαπάς τη ζωή, μη χάνεις χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι ένα συστατικό της ζωής, έλεγε, σαν να ήξερε ότι θα πέθαινε νωρίς. 20 Ιουλίου 1973, ο Bruce Lee θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών, αφήνοντας ημιτελή την τελευταία του ταινία που σαν τραγική ηρωνία έφερε τον τίτλο «Θανάσιμο παιχνίδι». Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο θάνατός του θα επέλθει έπειτα από εγκεφαλικό είδημα. Θα ακολουθήσουν διάφορες φήμες για το θάνατό του, που θα μιλούν από εθισμούς και αλλεργίες μέχρι και για σχέδιο δολοφονίας του. Το μόνο σίγουρο είναι πως 5 δεκαετίες μετά το θάνατό του, ο Bruce Lee θεωρείται ένας θρύλος, με τις τεχνικές του να εξακολουθούν να διδάσκονται και την παρακαταθήκη του να παραμένει ζωντανή. Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.